Εκεί στον Άγιο Θωμά, στην πανέμορφη αυτή περιοχή, αναβίωσαν το πανάρχαιο έθιμο της Κεροδεσίας. Και θα συνομιλήσουμε με τον πατέρα Παναγιώτη Δουλή. Δούλη. Έβαλα λάθος τόνο, να με συγχωρέσετε. Τον τόνο, ναι. Τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω μέσω της τηλεόρασης και τα συγχαρητήριά μου για την εκπομπή σας. Και καλησπέρα στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Να είστε καλά. Μία ξεχωριστή πρωτοβουλία, μικροί και μεγάλοι, γνώρισαν, ήρθαν σε επαφή με αυτό το πανάρχαιο έθιμο, εκεί στον Άγιο Θωμά. Η εκπομπή σας είναι βέβαια Κρήτη σήμερα και το δρόμενο αυτό ξεκινά από πολύ παλιά, αλλά δεν έχει χάσει την ενότητα. Εγώ ως εφημέριος συνορίας Αγίου Θωμά της Μητροπόλεως Γορτίνης και Αρκαδίας που υπηρετώ 36 χρόνια τώρα, το δρόμο αυτό το έχω ζήσει 6 φορές περίπου και γίνεται κάθε 6 με 7 χρόνια. Έχει το τελειτουργικό, ξεκινά από την Εκκλησία, έχει σαν στοιχεία το κερί, βασικό στοιχείο της μέλισσας, έχει το πλέξιμο που πλέκουν οι γερόντισσες, το οποίο είναι τρεις κλωστές οι οποίες πρέπει να πλεκτούν να γίνουν ένα νήμα σημαντικό, μπαμπάκι ως κυτοπίστων, και έχει και τον κόσμο, την κοινωνία μετά, όπως βλέπετε. Είναι βέβαια και μια πίτα με μέλι που πρωταρχικό ρόλο είναι η μέλισσα σε αυτό το δρόμενο. Υπάρχουν ευχές ιδιαίτερες οι οποίες ανακοινώσκονται μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και ακολουθεί αυτό το γεγονός το οποίο φτιάχνουμε για 7 εκκλησίες ένα νήμα το οποίο αυτό εμποτίζεται μέσα στο κερί το οποίο είναι λιωμένο στη φωτιά και εμποτίζεται 7 φορές. Κατόπιν δένουν αυτή την κλωστή, η κερωμένη κλωστή, γύρω από την Εκκλησία και πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο διώχνουν το κακό και προστατεύουν την τοπική κοινωνία από την κακή ώρα που λέμε. Είναι ένα πανάρχιο έθιμο το οποίο στηρίζεται στον κύκλο, δηλαδή δεν είναι παλιότερα τους συγκλισμούς, πολύ παλιά, με κερί πάλι, και πιστεύαν ότι μέσα στον κύκλο δεν έβρισκε χώρο να κρυφτεί το κακό. Έτσι και σήμερα σε αυτό περνά μέσω του κόσμου. Σίγουρα θα είχαν δει κάποιο αποτέλεσμα για να συνεχίσουν να το κάνουν οι άνθρωποι μέχρι σήμερα, γιατί όπως γνωρίζετε δεν είναι δική μου πρωτοβουλία και ο εφημέριος που ήταν πριν από μένα το ακολουθούσε και πριν από εκείνον άλλος. Στη χιλιόχρονη εκκλησία του Αγίου Θωμά είναι πάρα πολύ. Είναι όμορφο, πατέρα Παναγιώτη, να φέρνετε και να διατηρείτε στο προσκήνιο αυτά τα έθιμα, προκειμένου και η νέα γενιά να τα γνωρίζει και να αποτελούν βέβαια αυτά τα παιδιά και συνεχιστές αυτών των εθίμων, των παραδοσιακών που χαρακτηρίζουν ένα ολόκληρο τόπο. Τηρήθηκαν βέβαια τα μέτρα προστασίας. Έχουμε και την. Προσπαθήσαμε να τηρήσουμε ως επιτοπλίστων τα μέτρα προστασίας και το κατά δυνατόν και νομίζω βέβαια ότι τηρήθηκαν. Βλέπουμε και τις φωτογραφίες δίπλα. Πατέρα Παναγιώτη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Είστε δραστήριοι εκεί. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ που παρουσιάσατε αυτό το δρόμενο. Να είστε καλά. Βέβαια, να είστε καλά. Και εύχομαι να έχει αποτελέσματα και στο χωριό στο οποίο έγινε αυτό το αντίθετο. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.